Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε δευτεριάτικα και περιμένοντας τον Ιούλιο, όχι τον Κέσσαρα, γιατί από Κέσσαρα σε έχουμε μπουχτίσει. Τέλος πάντων, αύριο θα έρθει ο Ιούλιος, εδώ θα είμαστε, θα τον προϋπαντήσουμε, θα πούμε και τα σχετικά με την ιστορία του. Τώρα ακούμε τον Κυριάκο τον Διακογιάννη. Ίσως έναν ζωντανό θρύλο, τώρα το ίσως, εντάξει, το λέμε, ξέρετε, για να πηγαίνει η κουβέντα στην επόμενη φράση. Παράγραφο. Θα προσπαθήσω, σε ό,τι αφορά το δημοσιογραφικό μευτήριο, να εκμεύσω ό,τι προλάβω. Διότι εδώ μιλάμε για μια ιστορία η οποία δεν έχει μάλλον ούτε αρχή ούτε τέλος. Εκείνο που θαυμάζω το δήλωσα, πέρα από τη γενναιότητα, γιατί κατά τον αντισθένη, είπαμε, αξία δεν έχει η αλήθεια που ξέρεις, πάνω από αυτήν είναι το θάρρος να τη λες. Διότι αλλιώς κρυμμένος θησαυρός δεν έχει τίποτε. Έχουμε λοιπόν. Ο Σοφοκλή, να δεις τι είπε γι' αυτό το τελευταίο. Ναι. Υπάρχει ο άθλιος, ο αθλιότερος, ο αχρίος, ο αχριότερος. Αχριότερος των πάντων, ο κατέχων την γνώση και μη διαδίδων αυτήν. Μάλιστα. Σοφοκλής. Ωραία. Λοιπόν, καλά, σήμερα θα φλωμώσουμε την ατμόσφαιρα έτσι, θα τη σπείρουμε πολύ. Νομίζω ότι αν είχαμε. Όχι τη διάθεση, γιατί ενδεχομένως αυτή να προκύψει κάποια στιγμή, αλλά το τάλαντο ή το ταλέντο, να το εκλαϊκεύσω, να αρχίσουμε να ψάχνουμε μόνο τις ρίζες μας, τη διαδρομή μας και να μιλάμε πλέον καθαρά για αυτά, θα είχαμε απαντήσει σε όλα μας τα δίθεν προβλήματα. Όπως κάποτε σας εκμυστηρεύθηκα, το άκουσα από τον περίφημο εκείνο αιρετικό γερμανό σκηνοθέτη και όχι μόνο, τον Rainer Werner Fassbinder, ο οποίος κάποια στιγμή μιλώντας προς την αφρόκρεμα των σκηνοθετών της Ευρώπης και της Αμερικής, στο Βερολίνο, είπε «Δεν χρειάζεται να μοιηθείς στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Τον μύθο μόνο να κατανοήσεις, έχεις απαντήσει σε όλα τα σύγχρονα προβλήματα». Και αυτό το είπε ένας γερμαναράς. Έτσι, όπως τις προάλλες αναφερθήκαμε εδώ πέρα στον Γκίντα Γκράς, αυτόν τον νομπελίστα Γερμανό, ο οποίος μόλις κατανόησε τα της κρίσεως και από πού εκπορεύεται ο νεοχιτλερισμός, βγήκε και τους τάπε στα ίσα. Και αυτός Γερμανός ήταν στην καταγωγή. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στον παράγοντα ελληνισμός. Θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι χθες είχαμε και προχθές την πολυτέλεια να περάσουμε ένα πολύ μεστό Σαββατοκύριακο, κυρίως σε επίπεδο συνομιλητών που τους συναντήσαμε και παρέα, πέρα του ότι είχα από κοντά συνέχεια τον Κυριάκο τον Διακογιάννη, οπότε εγώ είχα και έναν μόνιμο συνομιλητή να μου λέει τα μεγάλα και τα ωραία. Γνωρίσαμε και τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη, εσύ τον γνωρίζεις, εγώ τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό και το θεωρώ ευτύχημα που τον γνωρίζω, στην εκδήλωση εκεί στο Νέο Κεραμίδι, ως ομιλητή για ένα ζήτημα που είχε να κάνει με το προσφυγικό, τέλος πάντων, ζήτημα. Αυτή ήταν η κουβέντα μας, αυτό ήταν το ευρύτερο θεματολόγιο. Με τη γενοκτονία των Με πολίτες. Τη γενοκτονία και το τι ακριβώς έγινε και το τι σημαίνει γενοκτονία και το αν συντελείται και σήμερα γενοκτονία και ποιες είναι οι διαδικασίες. Λοιπόν. Αυτό το άτομο για μένα ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Είναι πρώτη φορά ύστερα από 5-6 ίσως και 10 χρόνια που άκουσα έναν Έλληνα να μιλάει και μου αφύπνισε την αισιοδοξία. Έστω και για 20-30 λεπτά που μίλησε. Ένιωσα ότι υπήρχε μια, σαν να σε έχουν κλείσει σε ένα δωμάτιο σκοτεινό και μη εξαεριζόμενο, που ασφιχτιάς. Και ξαφνικά μια χαραμάδα που λέγεται Θεοφάνης Μαλκίδης. Και τρελαίνομαι. Εχθές, εκεί που μιλούσε, εγώ ανέπνεα. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Ο Περικλής έφτιαξε τα μακρά τείχη για να οχυρώσει την Αθήνα. Άλλους 2-3 Μαλκίδηδες να οχυρώσουμε την Ελλάδα, να ξαναζωντανέψει το ελληνικό γονίδιο που θνίσκει. Ο Μαλκίδης είναι. Του το είπα άλλωστε κάποια στιγμή και. Το παδικάρι έμεινε.
Του λέω, άκουσε φίλε, δεν ξέρω τι θα σου πει ένας και ο άλλος. Επειδή παρακολούθησα τι είπες, θα σου δώσω ένα χαρακτηρισμό. Είσαι το ραστικότερο, αν όχι και το μοναδικό, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αντιβιωτικό, αντίδοτο για τα δηλητήρια της γενοκτονίας με την οποία γενοκτονία εξοντώνουν το ελληνικό γένος. Είσαι το μόνο αντίδοτο. Θα ήθελα να το πω και να το βροντοφωνάξω. Εάν κατορθώσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Δημοκρητίου, τον Μαλκίδη, τον Θεοφάνη, να τον βοηθήσουμε, ούτως ώστε ανάμεσα από τους φοιτητές του και τους συναδέλφους του να εκπηδήξουν, να εκπηδήσουν, να εκβλαστήσουν άλλοι 3, 4, 5 σαν κι αυτόν, θα λύσουμε τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, όταν λέω αυτή τη στιγμή, εδώ και 40 χρόνια το ελληνικό γένος. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να προσεχθεί ως κόρη οφθαλμού. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό αβίαστο, αυθόρμητο. Είναι απίστευτα αυτά που είπε και εκείνο που, αν θέλεις, ο Όσκαρ Ουάιλντ είπε μια ωραία κουβέντα μεταξύ πολλών άλλων ωραίων και άλλων βλακωδών που είπε, ότι η αλήθεια είναι ζήτημα έκφρασης. Ο τρόπος που εξεφράζεται χθες ο Θεοφάνης, καθηγητής είπαμε στο Δημοκρίτιο, ο τρόπος που εξεφράζεται βοηθούσε να αναβλύζει μια αλήθεια, ένα πάθος, μια αγάπη για την πατρίδα, μια αγάπη για αυτό το λαό. Αγκάλιαζε τη μνήμη και φιλούσε το παρελθόν. Δηλαδή έδειχνε ότι ζει και 2.000 χρόνια πριν, ζει και 1.000 χρόνια πριν, ζει και 500 πριν και 100, ζει και τις σφαγές των ποντίων, ζει και τις προηγούμενες γενοκτονίες. Και τη σημερινή τη ζει, αλλά δεν την έχει ακόμα προσεγγίσει. Δεν ξέρει από πού είναι οι πηγές της. Ή τις ξέρει και δεν θέλει ο άνθρωπος για αλφαβήτα λόγους να τις πει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ξαναγυρίσουμε στον Κυριάκο τον Διακογιάννη. Αμάν. Ναι. Πρέπει να το συναντήσουμε και πάλι, να μας πει μερικά πράγματα. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω καμία όρεξη να θέτω ερωτήματα, δεν χρειάζονται εξάλλου. Και ευτυχώς που έχω αυτή την πολυτέλεια σε αυτήν την εκπομπή, να μην θέτω ερωτήματα, να ανοίγουμε κουβέντες και όπου φτάσουμε. Αυτό που συνάντησες στη μέχρι τώρα διαδρομή σου και είχε να κάνει με τα πρόσωπα, γι' αυτό σε άφησα έτσι να τα πεις από καρδιάς τα όσα σχετικά με τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη. Τι έχουνε σαν επίλογο, ποιο είναι το τελευταίο, αν θέλεις, αισθητήριο του Κυριάκου του Διακογιάννη για τον πνευματικό ελληνισμό, για τέλος πάντων υπάρχει ένα σύστημα δημιουργία σε αυτή την πατρίδα. Υπάρχει η εκπαίδευση, υπάρχουν οι φωτισμένοι υπουργοί παιδείας, πολιτισμού, υπάρχουν τόσοι και τόσοι. Υπάρχει και ο Διακογιάννης, για να το θέσω και εκεί. Τι γίνεται με όλους εσάς? Εγώ κάθομαι απ' έξω γιατί είμαι μικρός ακόμη, περιμένω να μεγαλώσω. Σε όλα τα νεκροταφεία, όπως μπαίνεις μέσα δεξιά ή αριστερά, σε μια μεγάλη αίθουσα, βάζουν τα οστά. Ναι. Λέγεται οστεοφυλάκιο. Η Ελλάδα είναι σήμερα το μεγαλύτερο θεοφυλάκιο ελπίδων και πνευματικότητας σε όλη την Ευρώπη. Μη μου μιλάς για Έλληνες διανομένους. Μη μου μιλάς για Έλληνες πνευματικούς ανθρώπους. Καθόλου μη μου μιλάς. Δεν αντέχω. Ναι, εντάξει. Το συμπεραίνω εξάλλου, επειδή όπου και αν πάω, κυρίως στους πολιτικούς χώρους, και όταν όλοι λένε το υπουργείο, πατριωτικό έτσι, το πατριωτικό αλλιώς, λες και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Εάν δεν σε στηρίζει ένα συγκεκριμένο λόμπι, δεν γίνεσαι ποτέ υπουργός παιδείας στην Ελλάδα. Ποτέ! Και άλλος υπουργός φαντάζομαι, αλλά κατ' επίφαση υπουργός παιδείας. Για το παιδείας ξέρω έναν ο οποίος διέλαθε. Τους ξεγλίστρησε. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ευθυμίου. Ένα φεγγάρι, ένας πασοκατζής ήταν, ο οποίος είναι απλός
στον όμιλο των σιαντιστών, των επιστημονολόγων, πώς λέγεται αυτή. Σαϊεντιστές. Ναι, εκεί. Ναι. Δεν είναι πιο βαθιά. Μάλιστα. Αλλά για να γίνεις υπουργός παιδείας στην Ελλάδα, μόνο την παιδεία, παιδεία δεν θέλεις και δεν μπορείς να υπηρετήσεις. Δεν μπορείς. Δεν βγήκανε 100 Πριτάνης, 5.000 καθηγητές πανεπιστημίων στους δρόμους της Αθήνας όταν ένα πτηνό, μία καρακάξα, συνοδευόμενη από κάποια κοράκια, αρσενικά, αρσενικές καρακάξες, μας είπε ότι στη Σμύρνη υπήρξε κάποιος συνωστισμός, λόγου χάρη όπως πας να ανέβεις στο λεωφορείο και συνωστίζεσαι. Δεν βγήκε καμιά κότα να πει μια κουβέντα. Πού είναι, οι Έλληνες είναι αυτοί, ποιοι είναι Έλληνες. Και επανέλαβε η κυρία το πείμα της. Και ετοιμάζουν και καινούρια τέτοια. Τέτοιες. Τέτοια καινούρια. Ναι. Και υπόθηκαν κι άλλα. Πρόσωπα εννοείς ετοιμάζουν. Ετοιμάζουν τέτοια γεγονότα, τέτοιες αντιδράσεις, τέτοιες εκτιμήσεις, τέτοιες σκέψεις, τέτοιες ιδέες να μας τις περάσουν. Ότι στη Σμύρνη έγινε συνωστισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι στο απόλυτο διατάφτα, διότι θέλω να περασέψει ένας ικανός χρόνος για να μπορέσω να διαβάσω κάτι για το οποίο ακόμη δεν μίλησα. Θα το διαβάσω όμως. Θα το αφήσω σαν τελευταία, πώς το λέμε. Αφήσαμε την τορπίλη και πάμε να φύγουμε τώρα. Σαν επιδόρπιο. Ναι, δεν είναι επιδόρπιο, για τορπίλη. Για τορπίλη μιλώ εγώ. Α, εντάξει. Τώρα λες, είσαι στα, ναι. Στα πολεμοφόρια. Θέλω, ναι. Θέλω όμως πριν φτάσω εκεί να μου πεις πώς την φαντάζεσαι την επόμενη καλύτερη μέρα. Αυτήν για την οποία αγωνίστηκες και τουλάχιστον σήμερα έχεις ακόμα το κουράγιο, έρχεσαι και λες ότι αυτό είναι το χρέος, όλα τα υπόλοιπα ξεχάσεις. Τι φαντάζομαι. Πώς. Σαν μια χώρα, της οποίας τις τύχες παίρνει στα χέρια της μια ομάδα Ελλήνων πολιτών, που είναι Έλληνες, που έχουν παιδεία ελληνική, που γνωρίζουν τα προβλήματα της χώρας, που είναι έντιμοι, που δεν έχουν εξαρτήσεις τέτοιες που να παρεμποδίζουν το έργο της αναβίωσης του έθνους, μια κυβέρνηση τέτοια. Τα χρήματα είναι τα τελευταία που χρειάζονται. Τα χρήματα θα... Μια κυβέρνηση που να την παρακαλάνε να της δώσουν λεφτά, όχι να δανείζεται. Θα μου πεις είναι τρελό αυτό που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ώρα να το αναλύσουμε. Δεν έχω διάθεση. Είναι κάποιος. Από μόνο του, έχει αναλυθεί από μόνο του. Ωραία. Λοιπόν, μια και τέτοια κυβέρνηση. Ένα Υπουργείο Παιδείας που θα αποταριχεύσει, γιατί πρόκειται περί ταριχευμένης αξίας και δύναμης, θα αποταριχεύσει, θα τη βγάλει έξω από το φέρετρο την ελληνική γλώσσα. Μια παράγραφο μπορώ να πω, να φωνάξω έτσι, από θέλεις. Ένα βιβλίο μου. Ναι. Κάπου γράφω και επειδή γράφω τρελά, φεύγω από το ένα, πηδάω στο άλλο θέμα, άλλο πρόσαλα. Είσαι ό,τι πρέπει για την εκπομπή αυτή. Κάθομαι λοιπόν, κάτι γράφω και δεν με νοιάζει και τι είναι, έχω βάλει τελεία και πάω σε άλλο θέμα, εντελώς άσχετο. Λέω, οι 8.000 χρόνια αποδεδειγμένης και ιχνηλατημένης ιστορικής πορείας και βάδισης του ελληνισμού, δεν οφείλεται αυτή η προαιώνια πορεία με τις τροποποιήσεις, με τα άνωθεν και τα κάτωθεν, με τις αναδείξεις και με τις καταβυθίσεις, αλλά είναι μια 8.000 τουλάχιστον ετών πορεία σε αυτή την περιοχή των Ελλήνων. Δεν οφείλεται στην έμπνευση του Ομήρου, ούτε του Αλκμάνος, ο οποίος Αλκμάν είναι λίγο γνωστός, είναι ένας μέγας ποιητής, τον οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν πάει στην άκρη. Ούτε του Πιντάρου. Δεν οφείλεται στην πανουργία του Οδυσσέως. Δεν οφείλεται η πορεία, η ιστορική του ελληνικού γένους στην στρατηγική διάνοια του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα, ούτε την ναυτική διάνοια του Θεμιστοκλήστη Σαλαμίνα. Ούτε τελικά στην μεγαλοφία του Αριστοτέλη, ούτε καν στο Μεγαλέξανδρο. Αυτή η βάδιση με τις νίκες, με τις ήττες, με τους εμφυλίους, με τις σκοτωμούς, αλλά και με τη γέννηση του Αριστοτέλη και με τη γέννηση του Πλάτωνα και με τη γέννηση του Εφέσιου, του Ηράκλειτου, του Αναξίμανδρου και του Αναξιμένη
και του Θάδη του Μιλισσίου. Όλη αυτή η σοφία και όλη αυτή η πορευόμενη πνευματική διάνοια, παγκόσμια διάνοια, γιατί τίποτα άλλο δεν υπάρχει πέρα από αυτά. Ό,τι ξέρουν και ό,τι μιλάνε, οι άνθρωποι κατεβήκαν από τα δέντρα και βγήκαν από τις σπηλιές όταν άρχισε να λαλείται η ελληνική γλώσσα. Όλη λοιπόν αυτή η 8.000 ετών ιστορία, πορεία του ελληνικού γένους, οφείλεται σε μια γυναίκα, σε ένα θηλυκό, εφτάψυχο, σε ένα θηλυκό μοναδικό στο σύμπαν. Σε μια κοπέλα, καλή γραμμή, πεντάμορφη, εφτάψυχη πραγματικά και αθάνατη, που δεν θα καταφέρουν να την θανατώσουν. Θα καταφέρουν να την φυλακίσουν, να την ταρχεύσουν όπως τώρα. Και λέγεται ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Εγώ την ξέρω την ιστορία, ξέρω το κείμενο. Εσείς το ακούσατε τώρα. Όσοι τέλος πάντων έχετε και μια γνώση από το όποιο παρελθόν. Και δεν είμαι απλώς σύμφωνος, είμαι μύστης αυτής της αλήθειας. Γι' αυτό και ίσως μερικές φορές αναδεικνύω μια παθολογία, μια παθολογική αγάπη όπως τη λέμε, απέναντι σε αυτήν ακριβώς την καλλίγραμμη, την θεσπέσιας ομορφιάς, την ασύγκριτη, την εκαταμάχητη ελληνική γλώσσα. Και επιμένω μερικές φορές και ίσως κάποιους... Τους ενοχλεί. Όχι μόνο τους ενοχλεί, μερικές φορές κυρίως όταν στρέφομαι προς τους ανθρώπους της εκπαίδευσης, αγαπητέ Κυριάκο, έχω την εντύπωση ότι δημιουργώ εχθρούς, αλλά δεν μπορώ να το ξεπεράσω, πρέπει να το πω. Όσο φτωχαίνει η γλώσσα μας, τόσο ξεψυχάει το έθνος μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα ακόμη και θα αφήσω το τελευταίο ημίωρο για τον επίλογο που υποσχέθηκα. Δικό σου είναι και αυτός. Εγώ απλώς θα μου επιτρέψεις να έχω την τιμή, ιστορική τιμή θα είναι αυτή, να αναγνώσω ένα κείμενο το οποίο έχει την ιστορία του, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα το αφήσω τελείως ασχολίαστο, ίσως επανέλθω, εννοείται ότι θα επανέλθω κάποια στιγμή, γιατί και εγώ τρελαίνομαι όταν θυμάμαι πράγματα, με τη μνήμη λειτουργώ συνήθως. Γι' αυτό και έχει την όποια στοιχειώδη έστω ιστορική αξία αυτό που εδώ μέσα γίνεται. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα αυτή τη στιγμή, πώς το βλέπεις αυτό, γιατί και αυτό είναι τηλεόραση. Το ποιο. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε τηλεόραση. Έχουμε τη Δίον τηλεόραση. Κοίταξε. Έχουμε και τις άλλες, τα μεγάλα κανάλια, εκεί όπου ξέρεις καλύτερα τα πρόσωπα και τα πράγματα. Ναι. Κοίταξε. Πώς γίνεται να υπάρχει. Να σου πω αμέσως. Ναι. Μην κουράζεσαι. Την εικόνα την έχω φτιάξει κιόλα στο μυαλό μου, γιατί είναι ζωντανά αυτά που λέμε. Δεν ανοίγουμε βιβλία και ψάχνουμε βιβλιοθήκες να τα πούμε. Με ρωτάς πώς τη βλέπω. Ωραία. Την Πνίκα την ξέρεις. Την ξέρω. Μπράβο. Πάνω στην Πνίκα λοιπόν. Αναρριχώνται, κάθονται και αρχίζουν να συζητούν, να ρητορεύουν, να μιλούν οι Αθηναίοι. Ρήτοροι οι Αθηναίοι πολίτες που είχαν το δικαίωμα. Νέιου. Έτσι. Και όταν κατηφορήσεις από το βραχάκι εκεί στο λόφο του Φιλοπάπου και κατηφορήσεις, φτάνεις μετά από κάποιες δρασκελιές, μετά από 5-10 λεύγες, φτάνεις στον Πειραιά. Και εκεί βλέπεις ότι, όχι το σημερινό, τον Πειραιά τον προαιώνιο. Τις αρχαιότητες. Βλέπεις τους δρόμους με τα κόκκινα φανάρια. Είναι τα πρώτα μπορντέλα που λειτουργήσαν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η αντιδιαστολή. Εδώ είμαστε στην Πνίκα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι ολοκληρωμένη η απάντηση. Όχι μόνο, επειδή είναι απολύτως ποιητική, έχει αυτονοήτως την αξία της, οπότε την κρατώ. Έτσι κι αλλιώς εδώ κρατούνται όλα. Έχουμε και την υποχρέωση απέναντι στον μεγάλο νομοθέτη, στο ΕΣΟΡΟΥ ως όργανο εκ των πραγμάτων. Οπότε τα κρατάμε. Θα τα παραδώσουμε, αγαπητέ Κυριακό, γιατί έχουμε μάθει να παραδίδουμε και στους επόμενους. Γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο σε αυτή την πατρίδα του απόλυτου φιλοτομαρισμού, να έχουμε εμείς να περνάμε και από εκεί και πέρα, εντάξει, το πολύ πολύ άτι και τα παιδιά μας και δεν ξέρω σε ποιο βάθος γενεών, οι υπόλοιποι να πάνε να κουρεύονται. Αυτό περνάμε. Οι υπεραβρεχίτες που έλεγε ο Μπαρπαγιάννης ο Σκαρύμπας. Ο Σκαρύμπας, ναι. Θυμάμαι πριν πεθάνει, με είχε πάρει 2 φορές τηλέφωνο και μου έλεγε, με έβριζε. Γιατί δεν πήγαινες να το δεις, ξέρεις ότι... Ένα αυτό και δύο, γιατί δεν έγραφα, παίρναγε μέρες που δεν έγραφα. Και μ' άφησε νηστικό σήμερα. Και πλάκα. Το είπα δημόσια, το έχω πει και σε σένα,
ότι το έχω χρεώσει τις προσωπικές μου, έτσι, θα έλεγα, στα εγκλήματά μου τα προσωπικά, το ότι όσο ζούσε δεν πήγα να τον γνωρίσω, ενώ ήθελα πολύ. Να αναφερθώ σε ένα πρόσωπο. Πες μου. Με 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Για μένα, έζησε και πέθανε στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια, μια από τις μεγαλύτερες μορφές, σπουδαιότερες, σημαντικότερες μορφές της ελληνικής σκέψης. Και τους τιμιότερους Έλληνες που πιάσαν μολύβι και έγραψαν δημόσια. Είναι για μένα ο ιστορικός που εσεβάστη με τρόπο ατρόμητο να πει την αλήθεια και να την μπει και να την καταγράψει ο Δημήτρης ο Φωτιάδης. Και όσοι δεν έχετε, εγώ με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν ζει και ούτε έχω κάποιο συμφέρον να το λέω. Είναι πασιφανές ότι δεν έχει... Μα προηγουμένως μας έκανες έναν ύμνο στον Μαλκίδη που το γνώρισες μόλις χθες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ο Δημήτρης ο Φωτιάδης για μένα είναι μία από τις διάνοιες που μπορούν να ενταχθούν στο πριτανείο της ελληνικής πνευματικότητας. Η Επανάσταση του 21, η βιογραφία του Κανάρη είναι κάτι το, τι να σου πω, πρέπει να διδάσκεται από το δημοτικό μέχρι μεταπτυχιακά να γίνονται για τη βιογραφία που έχει συγγράψει ο Δημήτρης ο Φωτιάδης. Το Καραϊσκάκι, του Κολοκοτρώνη, το 21, και τι δεν έχει γράψει ο άνθρωπος αυτός. Και θυμάμαι, δεν άκουγε και εγώ μίλαγα στο τηλέφωνο όταν μου τηλεφωνούσε. Η γυναίκα του είχε βάζει ένα χωνί εδώ, ένα κέρατο, όπως το λένε αυτό. Άκουγε τι έλεγα εγώ και από εκεί του το μετέφερε και το άκουγε. Έτσι επικοινωνούσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω αυτά τα τελευταία λεπτά αυτής της περίοδου, της δεύτερης εν σειρά εδώ, να σε ρωτήσω, επειδή έχεις το απόλυτο αισθητήριο, είναι ακόμη ο αέρας μέσα μας, το νιώθω εγώ κυρίως στα αυτιά μου αλλά και στην ψυχή μου, από την χθεσινή εν ολίμπο διαδρομή μας. Τι πιστεύεις, έχεις ακούσει και για το σχολείο του Ολύμπου, σου έχουμε πει τόσα πολλά. Για το σχολείο. Για το σχολείο του Ολύμπου. Αυτό που, τι πιστεύεις, που ετοιμάζεται αυτό. Να γίνει. Ναι, ναι. Θα γίνει. Αφού το αποφασίσανε 2-3 Έλληνες, θα γίνει. Δεν πρόκειται, αν πρόκειται για 100, θα έλεγα ματαιοπονείται. Αφού πρόκειται για μια μικρή ομάδα αρσενικών Ελλήνων, τελείωσε, καθάρισε. Θα γίνει ή θέλουν, δεν θέλουν. Θα γίνει. Και θα πω και το καλαμπούρι αυτό, φτηνό είναι λιγάκι έτσι, εν πάση περιπτώσει. Έχει υποθεί για άλλα πράγματα. Αλλά θα το πω και για τον Όλυμπο. Γιατί ορισμένα πράγματα από τα παιδικά μου χρόνια είναι σαν τα αυτοκόλλητα, ξέρεις, μου τα έχει βάλει στη μνήμη. Ο Θεός έφτιαξε τη γη για να κουμπίσει πάνω τον Όλυμπο. Μάλιστα. Άλλος θα έλεγε τον Παρθενώνα, αλλά εγώ λέω τον Όλυμπο, γιατί ο Όλυμπος είναι 100 Παρθενώνας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Κυριάκο, να πάμε και να πάμε σε ένα ακόμη ευθεία φημιστικό διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, δεν είναι μόνο το δίδυ χρημάτων, είναι να ξεκουραζόμαστε κιόλας, γιατί η ψυχή που ξέρει να τρέχει χρειάζεται και... Εγώ όταν βρίσκομαι σε ευδιαθεσία και με καλή συντροφιά και ξέρω ότι... Όπως είσαι τώρα ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, και το έχουμε καταγράψει. Έχω και κάτι άλλο που είναι η προέκταση αυτού του. Κοίταξε. Η ομιλία είναι η προέκταση της σκέψης, έτσι δεν είναι, όπως είναι και η γραφή. Αλλά υπάρχει και μία άλλη προέκταση, στην οποία κατατείνει η σκέψη μου, το ακροατήριο που μας ακούει. Ξέρω ότι αυτή η πόλη βρίσκεται σε ένα σημείο που θα είναι, κατά την κρίση μου, ένα από τα σημαντικότερα μαγνητικά πεδία του ηλιακού μας συστήματος. Εδώ η Κατερίνη και τα Περίχωρα και η Πιερία και ο Όλυμπος. Το ηλιακό μας σύστημα, να το πούμε και αυτό, να το ακούσουν και οι μαθητές. Το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα από τα 250 δισεκατομμύρια ηλιακά συστήματα που συμπεριλαμβάνει στους κόλπους του ο γαλαξίας στον οποίο υπαγόμεθα. Έχει 250 δισεκατομμύρια ηλιακά συστήματα. Ένα εξ αυτών, το μικρότερο πιθανόν, είναι αυτό στο οποίο είναι εντεταγμένος και ο πλανήτης Γη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το
πλανήτη πιστεύω ότι δημιουργούνται στην περιοχή εδώ, στον Όλυμπο γύρω, δημιουργούνται καταστάσεις που ταξιδεύουν τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Δεν λέω επιμέρους τις πιες, το νευρικό σύστημα, το κυκλοφορικό, το συναισθηματικό, το νευρολογικό, το νευρικό, όπως τα λένε όλα αυτά. Αλλά ο άνθρωπος εδώ αισθάνεται μια μετάλλαξη. Δεν είμαι εγώ σήμερα ο Κυριάκος Διακογιάννης που ήμουν προχθές στην Αθήνα. Όχι. Έχω δεχθεί μια επίδραση του περιβάλλοντος τρομακτική. Και είναι εδώ, γύρω στην περιοχή της Πιερίας, κατ' εμέ ένα από τα σημαντικότερα κέντρα υποδοχής, αν θέλετε, δυνάμεων, όχι μεταφυσικών και φανταστικών, δυνάμεων φυσικών, που επενεργούν ευνοϊκά απέναντι, απέναντι στον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι μια περιοχή ευλογημένη, θα έλεγα, αν ήμουν αθρίσκος, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα για τις όποιες διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Κράτησα κάτι για τον επίλογο, χωρίς να έχουμε συντάξει πράγματα, όπως ήμασταν από χθες και γυρίζαμε τα βουνά και τους κάμπους και όπου τέλος πάντων βρεθήκαμε, είπαμε ότι για σήμερα τουλάχιστον ο επίλογος θα δοθεί στην τηλεόραση. Έτσι, και αυτό πράττουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να διαβάσω κάτι που θα σας ευνηδιάσει. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.